Σε διευκρινήσεις προέβη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το βήμα της Βουλής όσον αφορά τα νέα μαχητικά αεροσκάφη που θα ενισχύσουν την πολεμική μας αεροπορία. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ξεκαθάρισε μια παρανόηση που δημιουργήθηκε χθες σχετικά με τα όσα ανέφερε και παρουσιάστηκε πως παίρνουμε 40 σύγχρονα μαχητικά μέχρι το 2025, λέγοντας πως δεν είπα ακριβώς αυτό χθες. Είπα ότι στα πλαίσια τόσο της ισχύουσας όσο και της υποέγκρισης δομής δυνάμεων προβλέπεται μεταξύ άλλων και η πρόσθεση 40 καινούριων μαχητικών για να καλυφθούν οι ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτής της προβλεπόμενης πρόσθεσης εντάσσεται και αυτή η προμήθεια των 18 Rafale. Δεν έχουμε συμφωνήσει όμως με καμία χώρα, με καμία εταιρεία να αποκτήσουμε 40 καινούρια μαχητικά αεροσκάφη. Πρόσθεσε επίσης, όπως διαβάζουμε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως κάνει αυτή την αποσαφήνιση για να μην υπάρχουν παράπονα από το πολεμικό ναυτικό, διότι οι μεγάλες αποφάσεις μέχρι τώρα αφορούν ως επιτοπλίστων την πολεμική αεροπορία. Οι μεγάλες αποφάσεις όμως που θα κληθούμε να λάβουμε μέσα στο τρέχον έτος θα αφορούν τη βασική προμήθεια των 4 κύριων μονάδων επιφανείας, ομάδων κρούσης των φρεγατών του πολεμικού ναυτικού, ασφαλώς και τον εξχρονισμό των 4 ΜΕΚΟ. Φυσικά έπεται συνέχεια, αφού ανάγκες υπάρχουν και στο πολεμικό ναυτικό και άλλες στην πολεμική αεροπορία, ασφαλώς και στο στρατό ξηράς και εντάσσονται, όπως σας είπα, στον ευρύτερο σχεδιασμό μας.